δείχνει τα πραγματικά στοιχεία του έργου. Πριν 10 μήνες, σε μια ακόμα συνέντευξη τύπου, είχαμε παρουσιάσει αυτό το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξηγήσαμε για ποιους λόγους δεν πρόκειται το μετρό να τελειώσει πριν το 2020. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτά. Αντίθετα, το τέλος του έργου βγαίνει ακόμα πιο πέρα. Και επειδή είμαστε στην Ελλάδα και επειδή βλέπουμε ότι δεν γίνεται η προσπάθεια στο να λυθούν τα προβλήματα, αναφέραμε ως τέλος των εργασιών και λειτουργία επιτέλους του μετρό περίπου στο 2023. Με τους ρυθμούς, με απλούς ικανοποιητικούς ρυθμούς. Χλεβαστήκαμε. Και από πολιτικούς προϊστάμενους, μάλιστα σε δηλώσεις μας είπαν ότι να δώσουν λίγο στους εργάτες τη διαχείριση του έργου. Γιατί αυτοί ξέρουν τα λίγα. Τους απαντήσαμε ότι χειρότερα τουλάχιστον δεν πρόκειται να